Έχουμε κάποια κορίτσια από το Ηράκλειο, από τον Κολυμβητικό Όμιλο Ηρακλείου, τα οποία έφτασαν στην κορυφή της Ελλάδας, στην συγχρονισμένη ή καλλιτεχνική, αν θέλετε, κολύμβηση. Τι όμορφο. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Βέβαια. Μιλάμε για πρωτάθλημα ουσιαστικά Ελλάδας που κατάκτησαν η γυναική ομάδα λοιπόν του ΚΟΗ και τις βλέπουμε εδώ προπονήτρια και τρεις από τις αθλήτριες που ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Και να πούμε την καλησπέρα μας από το στούντιο της Crete TV και του Crete σήμερα βεβαίως. Καλησπέρα. Καλησπέρα και συγχαρητήρια. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλά συγχαρητήρια και θα ξεκινήσω βεβαίως από την προπονήτρια, από την Πέλα Τηλιαδάκη. Αν και νομίζω ότι δεν ξεχωρίζεις εύκολα να το πω και αυτό ποια είναι η προπονήτρια και ποιες οι αθλήτριες. Απόλυτο δίκιο. Δεν το λέω για κομπλιμέντο τώρα, Πέλα, αλλά νομίζω πως κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Άλλωστε και εσύ ήσουν στο ίδιο χώρο με τις αθλήτριές σου πριν γίνεις προπονήτρια, έτσι δεν είναι? Ναι, ήμουν αθλήτρια του ΚΟΗ. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν. Πρώτη θέση στους χειμερινούς αγώνες με τον ΚΟΗ, στο τεχνικό ομαδικό. Ουσιαστικά μιλάμε για πανελλήνιο πρωτάθλημα και νομίζω ότι δείχνει και τη δυναμική του συλλόγου σας, αλλά και τη δυναμική που έχει η Κρήτη και το Ηράκλειο στην καλλιτεχνική κολύμβηση, που συνεχίζει να δείχνει ότι μπορεί να στέλνει και κορίτσια στις Ολυμπιάδες, μπορεί να πετύχει πάρα πολλά. Θέλω να μου πεις έτσι πώς είναι τα συναισθήματά σας τώρα. Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου μας. Πρώτη φορά ανεβαίνουμε σε ψηλότερο σκαλί στην κατηγορία γυναικών. Είμαστε πολύ περήφανοι στα κορίτσια μας. Δουλεύουμε σκληρά και οι κόποι μας ανταμείβονται. Τώρα σας βρίσκουμε στο κολυμβητήριο Ηρακλείου, έτσι δεν σταματάτε ούτε μέρα νομίζω τις προπονήσεις και αυτό που λες σκληρή δουλειά. Την Κυριακή. Οι αγώνες έγιναν στην Αθήνα στο Σεράφιο κολυμβητήριο να πούμε, έτσι, και ανάμεσα σε 11 ομάδες ο ΚΟΗ πήρε την πρώτη θέση. Σωστά? Πολύ σωστά, ναι. Όπως πήραμε και στην κατηγορία νεανίδρων που ήταν την επόμενη μέρα, το χάλκινο μετάλλιο, τα ίδια κορίτσια. Οπότε παρόν και μέλλον. Ωραία. Επίσης μπορώ να πω ότι στους χειμερινούς αγώνες που τελείωσαν τώρα έχουμε πάει σε άλλα 3 πρωταθλήματα, όπου σε όλα τα πρωταθλήματα έχουμε κατακτήσει μετάλλιο. Είμαστε από τους λίγους συλλόγους που τα έχουμε καταφέρει σε κάθε κατηγορία να πάρουμε μετάλλιο. Αυτά. Οπότε να δώσουμε τη σκυτάλη, γιατί πάντα πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος και στα κορίτσια, και να ξεκινήσουμε από τη Μαρίνα τη Βαγγέ, να μας πει και αυτή πώς αισθάνεται μετά από αυτό που συνέβη στην Αθήνα. Μαρίνα. Αρχικά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη για την ομάδα μου και τα κορίτσια, γιατί είμαστε από πολύ μικρές μια ομάδα και παλεύουμε και οι κόποι μας ανταμείβονται τώρα. Είμαστε όλες πάρα πολύ συγκινημένες, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή, δεν το περιμέναμε κιόλας και καταφέραμε να πάρουμε πρώτη θέση στο γυναικών, που είναι η ανώτερη κατηγορία που υπάρχει στη συγχρονισμένη κολύμβηση. Και είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανες και συγκινημένες για αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μέχρι ποια θέση περιμένατε ότι μπορείτε να φτάσετε? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε μετάλλιο καν στο γυναικών, γιατί είναι μια κατηγορία που υπάρχουν πολύ καλές και καταξιωμένες αθλήτριες, οπότε είχαμε πάει με πιο χαμηλές βλέψεις, αλλά ήταν σίγουρα μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή όταν συνειδητοποιήσαμε ότι όχι απλά θα ανέβουμε στο βάθρο, αλλά και στο υψηλότερο σκαλί. Αυτό κάνει τη χαρά ακόμα πιο μεγάλη και θα δώσουμε την πάσα τώρα στην Ειρήνη τη Χαριστάκη, να μας πει και αυτή. Ειρήνη, αυτό που έγινε, η πρώτη μεγάλη χαρά στο άθλημα που παίρνεις και εσύ στη δική σου καριέρα. Ναι, ήμασταν όλες πολύ χαρούμενες και συγκινημένες που τα καταφέραμε, γιατί είχαμε δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό και είμαστε κάθε μέρα, κάνουμε προπονήσεις. Είμαστε όλες μαζί σαν οικογένεια, βασικά είμαστε τόσα χρόνια μαζί και το αξίζαμε, δηλαδή ήμασταν πολύ καλές και δεν το περιμέναμε, είναι η αλήθεια, ότι θα πάρουμε χρυσό στην κατηγορία των γυναικών. Ήταν όμως, πολύ... Όμως το είχατε δουλέψει πολύ και να που βγήκε. Ναι, το είχαμε δουλέψει, είναι η αλήθεια, πάρα πολύ. Πολύ πίεση, πολύ άγχος, μέχρι τελευταία στιγμή να τα κάνουμε όλα σωστά. Ήταν πολύ αγχωτικό, αλλά και αυτή είναι η χαρά, ότι ανταμυφθήκαμε. Μπράβο. Να πάμε και στο τρίτο κορίτσι της παρέας, εκτός από την προπονήτρια και 3 κορίτσια που έχουμε απόψε μαζί μας, με το πολύ ωραίο όνομα, Λεωνιδία Μασκίνη. Θέλω να μας πεις και εσύ, πέσατε στην πισίνα χωρίς άγχος ή είχατε πίεση, πιστεύατε ότι θέλετε να πάρετε μια τέτοια πρωτιά?
Πάντα υπάρχει το άγχος. Είμαστε αναχωμένες γιατί είχαμε δουλέψει πολύ σκληρά και θέλαμε να τα πάμε καλά για να ανταμευθούν οι κόποι μας. Και μόλις ακούσαμε τη βαθμολογία και είδαμε ότι θα ανεβαίναμε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, ήμασταν όλες πολύ συγκινημένες, γιατί πραγματικά, όπως είπαν και τα κορίτσια, δουλέψαμε πολύ σκληρά και ανταμείφθηκαν οι κόποι μας. Και πώς το γιορτάσατε, να ρωτήσω. Η κυρία Πέλα μας έχει υποσχεθεί ότι αν παίρναμε χρυσό στην κατηγορία γυναικών θα μας πήγαινε στα μπουζούκια και θα πάμε στο ρέμο. Ορίστε. Αυτά είναι κλεισίματα εκπομπής, ε. Να περάσετε υπέροχα, κορίτσια. Να περάσετε όμορφα. Το αξίζετε. Μπράβο. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Λίγο γρήγορα μόνο. Το προηγούμενο μήνα η Κουτράκη Άρτεμις συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στη Ντόχα. Mm-hmm. Και τώρα βρίσκονται στην Αθήνα τρεις αθλήτρες του συλλόγου μας στο κάμπ της Εθνικής με τις κορασίδες. Όταν επιστρέψετε, θα έρθετε εδώ στο στούντιο να τα πούμε κοντά. Να είστε να καλά, ευχαριστούμε πάντα πολύ. Τέτοια. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γεια σας.